πώς ήρθες στην Αθήνα και πώς ξεκίνησε όλο αυτό το ταξίδι για σένα? Δεν είχα χρήματα να κάνω το όνειρό μου πραγματικότητα. Πόσα χρήματα έκανε το κτέλ να έρθω, αυτό είχα και μόνο, καταλάβες. Για αρκίδα στην Αθήνα με τα χρήματα τα οποία ήταν μόνο το εισιτήριο του κτέλ. Μόνο το εισιτήριο του κτέλ. Χτύπησα κάποιες πόρτες, οι οποίες πόρτες εντάξει δεν ήταν ορθά ανοιχτές όλες. Και πώς ξεκίνησες, χωρίς να έχεις ας πούμε τα χρήματα, για να έρθεις Αθήνα? Κοίταξε να δεις, έχω δόξα τω Θεώ δύο γονείς που με αγαπάνε πάρα πολύ και τους αγαπάω πάρα πάρα πολύ. Με στήριξαν πάρα πολύ, με στηρίζουν ακόμα και σήμερα. Αυτοί με στήριξαν, αυτοί μου δώσανε τη βοήθειά τους και την οικονομική αλλά και την πνευματική στήριξη. Και έτσι, πού έμενες όταν ήρθες? Πού έμενα εδώ? Έμενα σε φίλους μου, σε διάφορους φίλους μου. Κάναμε κουβέντα πριν. Ναι. Και μου είπες το πώς πήγαινες, ας πούμε, για να βρεις ανθρώπους να ακούσουν τα τραγούδια σου. Περπάταγα πολλές ώρες με τα πόδια για να πάω σε ένα στούντιο. Όσο να καταλάβεις, χρειάστηκε μία μέρα που θυμάμαι τώρα έτσι στο μυαλό μου να σου πω. Χρειάστηκε να φύγω από Πατήσια και να προβαδίσω με τα πόδια μέχρι το Ήλιον που ήταν το στούντιο τότε. Απλά και μόνο για να πάω να κάνω την παραγωγή ενός τραγουδιού. Από τις πολύ αρχές που βγήκες, υπήρξαν κάποια δημοσιεύματα σχετικά με την καταγωγή σου. Ναι. Τα οποία μπορεί να είχαν δώσει αλήθειες και να μην είχαν δώσει αλήθειες. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι ονομάζομαι Κωνσταντίνος Κουφός, ότι η καταγωγή μου είναι από τη Βόρεια Ήπειρο, ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γι' αυτό και ότι δεν έχω κάτι να πω περισσότερο. Υπήρξε στιγμή που να σκέφτηκες ότι μήπως δεν πρέπει να πω το που γεννήθηκα ή το. Γιατί που... μωρέ, τι κακό έχει. Είναι, όχι, σιγά. Όχι, καλλιτέχνες που στην αρχή το αφήνουν λίγο. Όχι, εντάξει, είναι κάτι το οποίο δεν θεώρησα ότι πρέπει να κρυφτεί. Να το κρύψω μάλλον. Δεν είχα λόγο κανένα. Οπότε, γιατί να μην το κάνω. Γλυκό παιδί αυτό. Πάρα πολύ γλυκό παιδί. Θυμάμαι και όταν είχε έρθει στην εκπομπή. Ναι. Την πρώτη φορά το είχε πει. Δεν το είχε κρύψει. Ναι, όχι. Γενικά γλυκό παιδί. Πάρα πολύ γλυκό παιδί. Παιδιά, γράφει αυτό στα τραγούδια του. Το νέο σινγκ λέγεται Όταν σε κοιτώ, που κυκλοφόρησε μόλις από την Πάνη Ρεκόρντς. Και με ποιον τραγουδάει? Τραγουδάει τώρα με τον Αργυρό στο Vox στη Θεσσαλονίκη. Α! Ναι, τώρα έναν άνθρωπο που πέφτει από την κέρκυρα χωρίς τίποτα. Χωρίς και κυνήγησε το όνομά του και έφτασε τώρα να τραγουδάει με τον Αργυρό, ας πούμε. Τον ήρωά του. Βέβαια. Είχε ένα όνειρο και γράψει και τραγουδά. Πέρσι ήταν με το Ρουβά. Μιλάμε ότι δύο χρόνια τώρα με το Βέρτι. Βέρτι επίσης, ναι, παιδιά, έχει κάνει φοβερά. Έχει συγχαρητήρια το παιδί. Είναι πολύ καλά. Τι εννοείς, έχει γράψει τραγουδάρες και έχει δώσει σε άλλους? Όχι. Αλλά τα δικά του είναι όλα.